Καλησπέρα σας, κυρία Καναβάκη. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Τώρα, ένας λόγος είναι και αυτός, κυρία Καναβάκη, για να αστειευθούμε και λίγο με όσα συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Αλήθεια, τι γίνεται στο Δήμο με το θέμα της, με το κόστος το ενεργειακό? Κυρία Βακηθιανάκη, καταρχήν το χιούμορ δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τη ζωή μας και δεν πρέπει να αφήνουμε να το εγκαταλείπουμε και ποτέ, γιατί μας βοηθάει και στα δύσκολα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το βασικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Mm-hmm. Τώρα, για να έρθω και στην ερώτησή σας, στο Δήμο Ηρακλείου προφανώς έχει κάνει αισθητή την παρουσία της η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Και όπως ο καθένας από εμάς δυστυχώς διαπιστώνει στο σπίτι του, στη ζωή του, στην τσέπη του αν θέλετε, την ακρίβεια και όλη αυτή την ανωδική πορεία των τιμών. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα έχουμε μία πολύ έντονη διαφοροποίηση συγκριτικά και με περσινά στοιχεία. Δηλαδή θα σας πω συγκριτικά ότι πέρυσι τέτοια εποχή, έχοντας μπροστά μας τον λογαριασμό του πρώτου τριμήνου για το Δήμο Ηρακλείου στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ήταν περίπου ένα ποσό της τάξης των 750.000 ευρώ, ενώ φέτος αυτό έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ετήσια κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για το Δήμο αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που και πέρυσι συνολικά ήταν. Πέρυσι είχαμε γύρω στα 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά και από αυτή που έχουμε προϋπολογίσει και πιθανότατα να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, στη τροποποίησή του, για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη διαφορά, όπως βλέπετε. Προφανώς και είναι πολύ αισθητή η αύξηση του ενεργειακού κόστους και για το Δήμο Ηρακλείου. Και είναι κάτι που απασχολεί όλους τους Δήμους της χώρας. Το έχουμε συζητήσει και στην ΚΕΔΕ, το κεντρικό μας όργανο. Το έχουμε θέσει στους αρμόδιους υπουργούς και μάλιστα πολύ πρόσφατα σε μια σύσκεψη της ΚΕΔΕ. Και πρέπει να στηριχτούμε. Πρέπει να στηριχτούμε από το κράτος. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος, το οποίο συνδέεται άμεσα και με τις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να μετακυληθεί στους δημότες, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση των δημοτικών τελών με βάση την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πρέπει να βρεθεί μια λύση κεντρικά για όλους τους Δήμους. Mm-hmm. Τώρα που τα λέτε αυτά, ήδη έχουμε μηνύματα, κυρία Καναβάκη, λέγοντας δηλαδή ότι πέρυσι ο Δήμος πλήρωσε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ τη χρονιά έτσι στο ρεύμα, ότι αυτό που μας λέτε τώρα για την αύξηση, κάποια στιγμή ενδεχομένως να τη δούμε και εμείς οι δημότες? Κοιτάξτε, εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε αυτή η αύξηση του ενεργειακού κόστους να μετακυλιστεί στους δημότες. Όμως, επειδή συνδέεται βάσει νομοθεσίας με τις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες, την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, που αυτά τα βλέπουμε εμείς ως δημότες, ως πολίτες, στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, και κάθε χρόνο που συντάσσουμε τους προϋπολογισμούς μας, κάνουμε και τον καθορισμό των δημοτικών τελών, αν θέλουμε που δεν θέλουμε αυτό να έχει επίπτωση στους δημότες, πρέπει να στηριχτούμε κεντρικά ή πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση που να μας αποδεσμεύσει από αυτήν την ανταποδοτικότητα. Διαφορετικά θα έχουμε ζήτημα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και από τώρα έχουμε ξεκινήσει και πιέζουμε και διεκδικούμε και θέλουμε να στηριχτούμε στην κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Mm-hmm. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε και πόσο θα πάει αυτό. Δηλαδή, Θα τα δούμε αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα προμήνυμα ότι θα έχουμε άνοδο. Και αυτό εξάλλου νομίζω ότι όταν κάτι συμβαίνει σε μία μικρή κλίμακα, συμβαίνει και σε μεγαλύτερη. Δηλαδή θέλω να πω, όπως βλέπουμε στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, mm-hmm. όλη αυτή την εισβολή της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της με πρώτα απ' όλα την αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι προφανές ότι θα την δούμε και στο Δήμο Ηρακλείου,
στις καταναλώσεις των παροχών που έχουμε. Είναι τώρα ένα θέμα σίγουρα πολύ μεγάλο, γιατί ξέρετε, ως πολίτες, και εσείς θα πληρώσετε ως πολίτες. Βάζουμε συνεχώς το χέρι στη τσέπη, να δίνουμε μόνο για τις αυξήσεις. Δεν είναι μόνο η βενζίνη δηλαδή που εδώ τη βλέπουμε και μας τσουρουθλάει, μόνο που τη βλέπουμε την τιμή. Η βενζίνη δεν τη βλέπουμε καν. Την πληρώνουμε και εξαφανίζεται σε χρόνο. Επομένως όλα αυτά επηρεάζουν, αγγίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, αγγίζουν τους Δήμους, και επειδή οι Δήμοι είναι στην πρώτη γραμμή κάθε φορά, οτιδήποτε χρειαστεί, για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης, ο Δημότης εμάς ξέρει, το Δήμο ξέρει, εκεί απευθύνεται, και την πανδημία οι Δήμοι τη σήκωσαν, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα σηκώνουμε όλα αυτά στις πλάτες μας. Θέλουμε στήριξη. Θέλουμε πόρους χρηματικούς και θέλουμε και ανθρώπινους πόρους. Διότι η υποστελέχωση των Δήμων από ανθρώπινο δυναμικό είναι μια μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή. Και μαζί με το ενεργειακό κόστος ίσως είναι και το άλλο μεγαλύτερο ζήτημα που έχουν οι Δήμοι στην παρούσα φάση. Ναι. Η υποστελέχωση, η συνεχής υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Εμείς τώρα να σκεφτούμε, ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το καλύτερο σενάριο, κύριε Καναβάκη. Δεν ξέρω τα μηνύματα τώρα που έχετε έτσι από τις πιέσεις που κάνετε και μέσω της ΚΕΔΕ. Προς το παρόν δεν έχουμε, δεν έχουμε κανένα πράσινο φως. Μάλιστα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι προβλήματα και ζητήματα που μας απασχολούν όλους σε επίπεδο δημοτικό, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας λέω ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, όμως αυτό δεν φτάνει. Εμείς περιμένουμε και στην πράξη να στηριχτούμε και σε επίπεδο, ξαναλέω, χρηματικό, αλλά και επιτέλους, δεν ξέρω, ας βρεθεί μία φόρμουλα να επιτραπεί στους Δήμους να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού. Ανοιχτό το θέμα, θα το... άρα λοιπόν το έχουμε μπροστά μας και αυτό, κύριε Καναβάκη. Ευχόμενη την επόμενη φορά να συζητήσουμε επί θετικότερου, μια θετικής απάντησης. Όμως είχατε κάποιες προσλήψεις στο Δήμο? Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε την έναρξη κάποιων προσλήψεων στο Δήμο, όχι μόνιμων όμως θέσεων. Έχουμε το κοινοφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε ανέργους. Ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε τις πρώτες αφήξεις. Ο Δήμος Ηρακλείου θα πάρει περίπου 280 άτομα μέσω αυτού του προγράμματος. Είναι συμβάσεις 8μηνης διάρκειας που σκοπό έχουν να αποκτήσουν εμπειρία και να βρουν εργασία, έστω και παροδική, άνθρωποι που δυστυχώς δεν εργάζονται. Προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύτιμοι και για εμάς, για όσο καιρό είναι κοντά μας. Εμείς τους υποδεχόμαστε και τους εντάσσουμε στο δημοτικό μας μηχανισμό. Όμως αυτό δεν είναι το ζήτημα που είπαμε προηγουμένως, της υποστελέχωσης, καθώς δεν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό. Όπως δεν λύνει και το πρόβλημα επί της ουσίας των ίδιων των ανθρώπων. Των ανέργων, γιατί κάθε 8 μήνες και εσείς και αυτοί οι άνθρωποι... Είναι μια ευκαιρία για πολύ λίγο διάστημα να απασχοληθούν και να πάρουν και το αντίτιμο αυτών των υπηρεσιών που παρέχουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει, σας ξαναλέω, έχουμε ζητήσει και θα πάρουμε διάφορες ειδικότητες, από διοικητικούς υπαλλήλους μέχρι οι γυμναστές, εργατικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό που θα έρθει στις κοινωνικές μας υπηρεσίες, που και αυτές είναι στις επάλξεις αυτό το διάστημα. Διάφορες ειδικότητες, περίπου 285, αν θυμάμαι καλά, άτομα που θα διανεμηθούν στις διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου. Θα είναι για όσο καιρό διαρκέσει το πρόγραμμα κοντά μας. Όμως παράλληλα με αυτό, εμείς, ξαναλέω, και για να μην κουράσω, αλλά δεν θα βαρεθούμε να το λέμε και να το απαιτούμε, ότι θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Έχουμε πάλι ερωτήσεις. Μπορούν, ρωτάνε κάποιοι φίλοι, να κάνουν αίτηση? Έχει κλείσει αυτό από πλευράς αιτήσεων? Το πρόγραμμα αυτό έχει κλείσει. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο του ΟΑΕΔ. Εμείς οι Δήμοι
ετούμαστε στον ΟΑΕΔ κάθε φορά που ανοίγει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ναι. Έρχονται, υπάρχει μοριοδότηση, υπάρχει συγκεκριμένη προκήρυξη. Έχει παρέλθει προφανώς η προθεσμία του τρέχοντος προγράμματος. Ναι. Είμαστε στο τελικό στάδιο που έχουν γίνει και οι ενστάσεις. Έχουν βγει οι επίσημοι οριστικοί πίνακες και στο Δήμο Ηρακλείου είμαστε έτοιμοι και έχουμε ξεκινήσει να υποδεχόμαστε τους πρώτους. Σταδιακά, εκτιμώ μέσα σε ένα διάστημα ενός μηνός, θα έχουμε υποδεχθεί το σύνολο των ανθρώπων που έχουμε αιτηθεί. Ναι, οπότε οι φίλοι τώρα που ρωτάνε θα πρέπει να περιμένουν ίσως κάποια άλλη... Θα πρέπει, αν ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ναι. πρόγραμμα, να περιμένουν τον επόμενο κύκλο του προγράμματος ή γενικότερα να ενδιαφέρονται και να διερευνούν σε site, σε εφημερίδες, θέσεις εργασίας που δυστυχώς δεν είναι πολλές και εμείς στο Δήμο Ηρακλείου δεν μπορούμε να προκυρήσουμε θέσεις. Κάνουμε κάποιες εποχιακές προσλήψεις, έκτακτες προσλήψεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, ό,τι μας επιτρέπει η νομοθεσία, που είναι κάτι πολύ λίγο, που είναι, να σας το πω και πολύ απλά, ένα παροδικό μπάλωμα. Ναι. Καταλαβαίνουμε τώρα, γιατί μας το εξηγήσατε και πολύ καλά και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των ανθρώπων. Μα νομίζω ότι επί της ουσίας, ναι, δεν το συζητάμε ούτε για αυτό. Τους ανθρώπους, αλλά ούτε και για τις υπηρεσίες μας, είναι θεραπεία αυτό. Ναι. Ούτε για τον άνθρωπο, τον άνεργο, ο οποίος θέλει αξιοπρεπώς να εργαστεί, να νιώσει ενεργός. Ναι, μια σιγουριά, βρε παιδί μου, ότι εντάξει. Και να έχει... προφανώς το εισόδημά του αυτό δεν του παρέχει σταθερότητα, ναι. Ούτε για τους Δήμους μπορεί να βασιστείς σε ένα προσωπικό το οποίο ναι μεν έχει τον ενθουσιασμό και σε βοηθάει, όμως όταν ξέρεις ότι είναι ένα προσωπικό το οποίο κάποια στιγμή πιθανότατα να αποχωρήσει, δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω σε αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί που λες ότι εντάξει υπάρχει μια ομαλότητα, ξανά από την αρχή και ακριβώς, από την αρχή και ναι, από την αρχή. Τη στιγμή ναι, που οι άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει και εξοικειώνονται, αν θέλετε, και με το αντικείμενο της εργασίας τους, σταματάει το πρόγραμμα. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα διαχρονικό, βρε παιδί μου, δηλαδή πάνω σε αυτά τα προγράμματα. Τώρα, ναι, υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο θέμα, κυρία Καναβάκη, θέλαμε να συζητήσουμε για το θέμα των αδέσποτων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε και είναι και ένα τεράστιο θέμα, το έχουμε πει, το έχετε επισημάνει και εσείς, ειδικά εδώ για την πόλη μας. Αλλά σαν κάτι έτσι να βλέπουμε να γίνεται όσον αφορά στις υιοθεσίες, κάτι έτσι θετικό για τα αδέσποτα ζώα. Κοιτάξτε, το θέμα των αδέσποτων ζώων το έχω πει και δημόσια όσες φορές έχει χρειαστεί και θα το λέω, γιατί μου αρέσει να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα στους δημότες με το όνομά τους. Στο Δήμο Ηρακλείου το ζήτημα των αδέσποτων είναι έντονο. Είναι μεγάλο. Υπάρχει ένας αριθμός αδέσποτων ζώων ασύλληπτος, κατά τη γνώμη μου. 4 με 5.000 αδέσποτα ζώα διαβιούν στα διοικητικά μας όρια. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο... Το καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα όταν πούμε ότι στο κοινοκομείο που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μόνο 80. Άρα αντιλαμβάνεστε και μόνο από αυτή την διαφορά... Ούτε σταγόνα στον ωκεανό... Ότι ματαιοπονούμε. Ναι, ναι. Με 2 άτομα προσωπικό για περισυλλογή, με ελάχιστες άλλες δυνατότητες από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και με πόρους καθαρά από το Δήμο Ηρακλείου. Παλεύουμε δηλαδή μόνοι μας με μια αρμοδιότητα που μας έχει δώσει η κεντρική διοίκηση, πολύ δύσκολη, πολύ ευαίσθητο θέμα. Παλεύουμε για μια σταγόνα, όπως είπατε και εσείς, στον ωκεανό. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό. Και όταν λέω όλοι μαζί, το λέω διότι έχουμε την χαρά να είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια και τα φιλοζωικά σωματεία της πόλης, αλλά και αρκετοί εθελοντές. Mm-hmm. Και είναι μια προσπάθεια που κανείς δεν περισσεύει όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο θέμα και όταν πρόκειται για ένα θέμα που θέλει και την ευαισθησία, αν θέλετε, και τα φιλοζωικά συναισθήματα του καθενός από εμάς ατομικά. Mm-hmm. Διότι όση προσπάθεια και αν κάνει ο Δήμος, όση προσπάθεια και αν κάνουν τα σωματεία,
ή κάθε ένας από εμάς μεμονωμένα, αν δεν όλοι μαζί δεν συνειδητοποιήσουμε τι ζήτημα είναι αυτό και δεν συνειδητοποιήσουμε ότι για να εξαλειφθεί θα πρέπει να δείξουμε την κατάλληλη υπευθυνότητα, δεν θα εκλείψει ποτέ. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Ζώα δεν τα παίρνουμε για να τα έχουμε για λίγο διάστημα, να τα βαρεθούμε και να τα εγκαταλείψουμε. Από τις εγκαταλείψεις έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα. Εμείς λοιπόν πού στοχεύσαμε? Στοχεύσαμε σε δύο βασικούς τομείς. Το ένα είναι ο εθελοντισμός. Θέλουμε εθελοντές, θέλουμε ανθρώπους να συστρατευτούν μαζί μας, ανθρώπους που αγαπάνε τα ζώα, ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν το έργο μας. Εθελοντές λοιπόν. Και επίσης το δεύτερο μεγάλο στοίχημα που βάλαμε είναι να ενισχύσουμε τις υιοθεσίες. Όποιος θέλει να αποκτήσει κατοικίδιο, να υιοθετήσει αδέσποτο. Έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα λοιπόν κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης, μία καμπάνια. Μιλάμε πάρα πολύ για το θέμα των υιοθεσιών και χαιρόμαστε διότι έχει αρχίσει και κάτι κινείται. Βλέπουμε μία κινητικότητα, βλέπουμε μία αυξημένη αν θέλετε ζήτηση στις υιοθεσίες και αυτό δείχνει ότι κάπου ακούγεται και η φωνή μας. Και η δική μας η φωνή δεν είναι η φωνή του Δήμου, είναι στην ουσία η φωνή των ίδιων των ζώων. Υπάρχει αυτή τώρα, να πούμε στους φίλους, έχετε κάνει μια διεύθυνση ηλεκτρονική, μια ιστοσελίδα animals.iraklion.gr που μπορούν οι φίλοι, μιας και το λέμε αυτό κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και φωτογραφίες των ζώων. Βέβαια, και είναι μια ιστοσελίδα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ πρόσφατα τη δημιουργήσαμε. Χαιρόμαστε για αυτήν. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ιστοσελίδα που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα αδέσποτα ζώα, από την νομοθεσία μέχρι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Όμως υπάρχει και ειδική ενότητα για τις υιοθεσίες που έχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα. Υπάρχουν φωτογραφίες από τα ζώα που φιλοξενούμε στο κοινοκομείο μας και όλες οι πληροφορίες για το κάθε ζώο. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αδέσποτο μπορεί να μας επισκεφτεί στο site αυτό που είπατε και να διαλέξει και να δει τα ζώα που υπάρχουν. Επίσης υπάρχει και ενότητα για τον εθελοντισμό όπου καλούμε όποιον θέλει να συστρατευτεί ξαναλέω μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε παρουσία και στα social και σελίδα στο Facebook και στο Instagram και εκεί μπορούν να μας ακολουθούν και να βλέπουν τη δράση του κοινοκομείου του Δήμου Ηρακλείου. Και ξαναλέω ότι είναι ένα ζήτημα που αν δεν όλοι μαζί δεν συνεργαστούμε και αν δεν αποκτήσουμε όλοι την απαραίτητη αν θέλετε αντίληψη και υπευθυνότητα τι σημαίνει έχω ένα ζώο στην κατοχή μου, αυτό δεν πρόκειται να εκλείψει και δεν πρόκειται να αμβληθεί από κανένα δήμο, από κανέναν αντιδήμαρχο, από κανένα σωματείο, όλοι μαζί θα πρέπει να συνδράμουμε σε αυτό. Ναι. Και τώρα ένα θέμα άλλο, τελειώνουμε τώρα και ο χρόνος, αλλά είναι και ένα θέμα τώρα, το κουβεντιάζαμε και εκτός αέρα, τώρα που καλοκαιριάζει και υπάρχει, εντάξει όλα αυτά τα σκυλιά βέβαια που οι άνθρωποι που τα έχουν τα βγάζουν έξω πρωί ή βράδυ για την ανάγκη τους, αλλά τώρα που αρχίζουν να ζεσταίνει πολύ ο καιρός, είναι πραγματικά σημεία της πόλης τα οποία είναι η πάρκα, τα οποία μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα. Να πούμε εδώ, να σας πω ότι κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα και σε αυτούς τους τομείς, στον τομέα της καθαριότητας. Προσπαθούμε να διατηρούμε την πόλη καθαρή. Όμως και εκεί θέλει ατομική συνείδηση. Ο καθένας από εμάς που έχει ένα κατοικίδιο προφανώς και πρέπει να το βγάλει έξω μια βόλτα για ό,τι χρειάζεται. Όμως θα πρέπει να έχουμε και εμείς τη συνείδηση του τι κάνουμε, διότι το περιβάλλον πρέπει να το προστατεύουμε και να το διατηρούμε καθαρό. Από εκεί και πέρα και εμείς, σας ξαναλέω, με μεγάλο κόπο και με μεγάλη προσπάθεια οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη διατήρηση του περιβάλλοντος του εκ των εξωτερικών χώρων κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά κανείς δεν μπορεί μόνος του να προσπαθεί από τη μια και από την άλλη να μην υπάρχει παιδεία, να μην υπάρχει συνείδηση, να μην υπάρχει υπευθυνότητα, να μην υπάρχει αυτή η αντίληψη του αυτονόητου αν θέλετε
του σέβομαι το περιβάλλον. Και του δημόσιου χώρου. Σέβομαι το δημόσιο χώρο. Σεβόμαστε τα πάντα. Σεβόμαστε τα ζώα. Σεβόμαστε τη βόλτα που πρέπει να κάνει το ζωάκι με τον ιδιοκτήτη του. Σεβόμαστε όμως και τους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους. Για όλους μας είναι. Και εργαζόμενους σε δύσκολα πόστα όπως είναι αυτά της καθαριότητας. Για όλους μας είναι αυτά στοιχήματα, κυρία Καναβάκη, δεν κουνάμε το δάχτυλο, για όλους μας είναι ζήτημα η προστασία του δημόσιου χώρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αρκετά είπαμε και ελπίζουμε να έχουμε και καλύτερες ειδήσεις στην πορεία. Κυρία Καναβάκη, σας όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.